Φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Κρήτης σήμερα τον κύριο Κώστα Κουρκουνάκη, είναι αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, εδώ στον Διακή Συζήτηση. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, κύριε Παγίδοπουλε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Δύσκολη συγκυρία με αφορμή την τραγωδία στα Τέμπη, ωστόσο είμαστε αναγκασμένοι να ασχολούμαστε και με επικαιρότητα, να ασχολούμαστε και με τις εξελίξεις που αφορούν την περιφέρεια Κρήτης και βέβαια πώς μπορεί να βρεθεί εκτός ατζέντας ο τουρισμός. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με το κλίμα το οποίο κυριάρχησε στην έκθεση στο Βερολίνο και βέβαια αν οι επαφές που είχατε σας αφήνουν ικανοποιημένο. Κοιτάξτε, το Βερολίνο άνοιξε τις πόρτες του μετά από 3 χρόνια που ήταν κλειστό και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό. Τα μηνύματα ήταν θετικά, το ότι οι tour operators δεν μουρμούραγαν. Είναι καλό αυτό. Καλά το λέτε, εντός ή εκτός αγωγικών. Ναι. Ήταν ευχαριστημένοι με τις προπολήσεις, γιατί τώρα αρχίζει να ξεκαθαρίζει το τοπίο με τις προπολήσεις, γιατί αρχίζουν οι πελάτες να πληρώνουν πλέον τις προκαταβολές. Βάζουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ναι. Σας είχα ρωτήσει και στη σύνδεση στη ζωντανή που είχαμε εκεί από το Βερολίνο που βγήκατε και μου είχατε πει ότι κατά κάποιο τρόπο είναι πιο ακριβές οι διακοπές φέτος. Σίγουρα οι διακοπές είναι πιο ακριβές, γιατί έχουν μπει όλες αυτές οι αυξήσεις που απορρέουν από την αύξηση της ενεργειακής κρίσης και των τροφίμων. Μάλιστα. Λοιπόν, για να εξελιχθεί λίγο και να προχωρήσουμε τη συζήτηση, έχουμε κάποια στοιχεία. Η Εύη Σπανού θα μας βάλει στο κλίμα της πρεμιέρας, της επίσημης πρώτης και στα Χανιά και στο Νίκος Χαζαντζάκης. Θα δούμε λοιπόν τη σχετική κάρτα με την επίσημη πρώτη, ξεκινώντας με το αεροδρόμιο Χανίων στις 26 Μαρτίου. Έχουμε πτήσεις από Βερολίνο, Λονδίνο αλλά και Κοπενχάγη, 3 διαφορετικοί προορισμοί στο εξωτερικό που κατά χρονικά διαστήματα μέσα στο 22 αλλά και το 23 έκαναν εγκομιαστικά σχόλια για την Κρήτη. Πάμε να συνεχίσουμε και να δούμε την κάρτα που αφορά στο Ηράκλειο της Κρήτης. 30 πτήσεις τσάρτερ, 26 Μαρτίου, προορισμοί από που θα έρθουν Ολλανδία, Αγγλία, Γαλλία, Ελβετία αλλά και Γερμανία. Μάλιστα, Εύη, άνω τελεία, τα λέμε και στη συνέχεια. Θέλω λίγο να διατηρήσουμε, Θεοδόρα, αυτή την κάρτα. Λοιπόν, Ολλανδία, Αγγλία, Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία. Επίσημη πρώτη μεταξύ άλλων 26 Μαρτίου, κύριε Κουρκουνάκη, 30 πτήσεις τσάρτερ. Πάμε να εξειδικεύσουμε. Αγορά Ολλανδίας, τι περιμένουμε? Από την Ολλανδία περιμένουμε κάποια αεροπλάνα, είναι 2 ή 3 αεροπλάνα από εκεί. Ναι. Λόγω του Πάσχα που έχουν και αυτοί, του Καθολικού Πάσχα που έρχεται. Θεωρώ ότι είναι μια αγορά δυναμική και μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Μας στηρίζει. Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο. Η Αγγλία έχει μια ανωδική τάση φέτος, παρόλο που περιμέναμε ότι θα υπάρξει μια κρίση λόγω όλων των γεγονότων, θεωρώ ότι έχει μια πολύ ανωδική τάση και πηγαίνει καλά. Ήδη είχαμε το πρώτο αεροπλάνο πριν μία-δύο εβδομάδες από την Αγγλία, τη EasyJet. Μικρός αριθμός, αλλά ήταν η αρχή. Μάλιστα. Γαλλία και πολλά τα εγκομιαστικά δημοσιεύματα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης Γαλλίας, να προσθέσω εγώ, πριν από το σχόλιο σας. Οι Γάλλοι είναι τα τελευταία χρόνια υποστηρικτές μας. Θεωρώ ότι είναι μια αγορά που έχει ανωδικές τάσεις και κάθε χρόνο οι tour operators αυξάνουν αντί να μειώνουν ή να κρατάνε στα ίδια νούμερα της πτήσης τους. Και πριν πάμε Γερμανία, Ελβετία. Ελβετία είναι μια μικρή αγορά. Με αγοραστική δύναμη ενισχυμένη ωστόσο. Ναι, τα ξενοδοχεία που καλύπτουν αυτή η αγορά είναι υψηλού οικονομικού επίπεδου, αλλά είναι μικρή αγορά. Μάλιστα. Και να τελειώσουμε λίγο με τους Γερμανούς. Η Γερμανία, παρόλο που θεωρούσαμε όλοι ότι λόγω της κρίσης οι Γερμανοί θα κρατηθούν και δεν θα ταξιδέψουν ή θα είναι διστακτικοί, τώρα τελευταία έχουν αρχίσει και η ροή των κρατήσεων που έχουν, ναι, είναι με ανωδική τάση και ικανοποιητική, πολύ ικανοποιητική. Πότε ξεκινήσαμε πέρυσι το 2022 τον τουρισμό, οι πρώτες αφήξεις? Οι πρώτες αφήξεις ήταν στα τέλη του Απρίλη. Τέλη Απρίλη, λόγω και της συγκυρίας. Ναι, είχαμε κάποιες αφήξεις στα τέλη του, ναι, Μάρτη, αλλά ήταν κάποιες συγκεκριμένες αφήξεις που ήρθαν, έκαναν την παρουσία τους και σταμάτησαν. Μάλιστα. Οπότε δηλαδή φέτος ξεκινάμε πιο νωρίς, το κλίμα είναι καλύτερο. Τι σας προβληματίζει όμως? Κοιτάξτε, με προβληματίζει ότι ο Μάιος δεν είναι τόσο καλός. Η ροή των κρατήσεων του Μαΐου δεν είναι ακόμη σε ικανοποιητικό επίπεδο. Δεν μπορούμε να ισοφαρίσουμε λίγο τη χασούρα του Μάη με το γεγονός ότι ξεκινάμε 26 Μάρτη? Σίγουρα. Αλλά το θέμα μας δεν είναι εκεί. Το θέμα πιστεύω ότι είναι να
να έχουμε και το Μάη. Έχουν γίνει κάποιες ενέργειες από τους ξενοδόχους και από τους tour operators. Θεωρώ ότι έχουμε ακόμη χρόνο να ισοφαρίσουμε αυτή τη χασούρα που φαίνεται να έχουμε τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω λίγο η Εύη Σπανού να μας βάλει στο κλίμα του επόμενου δημοσίευματος. Ένα δημοσίευμα το οποίο προέρχεται από Ηνωμένες Πολιτείες. Ακριβώς. TheTravel.com. Για να δούμε λίγο τη δημοσίευση στο κομμάτι της φωτογραφίας. Η Αμερικανική Ταξιδιωτική Ιστοσελίδα δημοσίευσε το συγκεκριμένο άρθρο, όπου 14 προορισμοί ξεχωρίζουν στην Ελλάδα 14 νησιά για τις παραλίες, τις δραστηριότητες, την νυχτερινή ζωή και την τοπική κουζίνα. Πρώτη βρίσκεται η Ήος στην κατάταξη, στην τέταρτη θέση όμως είναι η Κρήτη. Ένα νησί που προσφέρει πάρα πολλές επιλογές για τους ταξιδιώτες, και αυτό που αναφέρεται είναι ότι όλοι όσοι επιλέξουν αυτά τα 14 νησιά θα έχουν μια μοναδική εμπειρία. Δηλαδή, σε περίπτωση, για παράδειγμα, που ταξιδεύεις πρώτη φορά, η κεντρική ιδέα του δημοσιεύματος ποια είναι? Ότι θα πάρεις άρωμα Ελλάδας από αυτά τα 14 νησιά. Μάλιστα. Και στην τέταρτη θέση η Κρήτη. Ακριβώς. Μάλιστα. Εύη, να σε ευχαριστήσω. Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε στη συζήτηση και τον κύριο Νεκτάριο Ψαρουδάκη, τον αντιδήμαρχο τουρισμού στα Χανιά. Αντιδήμαρχε, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, γεια σας. Εδώ έχουμε ξεκινήσει μια συζήτηση με τον κύριο Κουρκουνάκη από τους τουριστικούς πράκτορες, τον αντιπρόεδρο, αναφορικά με το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται. Και θέλω λίγο να πάρετε πάσα από το δημοσίευμα το οποίο μας ανέλησε και μας παρουσίασε η Εύη Σπανού, αναφορικά με την πρωτιά, στην πρώτη τετράδα βρίσκεται η Κρήτη, στο πλαίσιο ενός δημοσιεύματος, ενός περιοδικού και στο τόπο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα σας πω, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο το δημοσίευμα, είναι πολύ στοχευμένο. Η Κρήτη είναι ένας προορισμός παραδεισένιος, ένας ονειρικός προορισμός. Ενδείκνεται για όλες τις εποχές του χρόνου. Η φύση που έχει, το περιβάλλον, ο καλός καιρός, αλλά ακόμα και οι άνθρωποι, ενδείκνεται να κάνει κάποιος εδώ τις διακοπές του, να περάσει υπέροχα οποιαδήποτε μέρα του χρόνου. Πραγματικά να τις επισκέψει μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να δει θέματα και πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα ζήσει αλλού. Μην ξεχνάτε ότι η παράδοσή μας, η κουλτούρα μας, η γαστρονομία μας και πολλά άλλα ακόμα πράγματα βρίσκονται στην πρώτη θέση των επισκεπτών όσον αφορά από πλευράς εμπειρίας, και γι' αυτό νομίζω ότι μας κάνει πολύ διαφορετικούς. Στις συζητήσεις, αντιδήμαρχε, γνωρίζω πάρα πολύ καλά, επειδή είστε και ένας δραστήριος αυτοδιοικητικός, ότι πραγματοποιείτε καθημερινά επαφές και συναντήσεις με φορείς του τουρισμού. Τι σας λένε και στο κομμάτι των προκρατήσεων και σε σχέση με πέρυσι, πού πηγαίνουμε? Στα Χανιά, Δυτική Κρήτη. Στα Χανιά αυτή τη στιγμή είμαστε ένα 65-70% των κρατήσεων. Από ό,τι φαίνεται, όντως ο Μάιος είναι λίγο μουδιασμένος, όχι όμως σε σχέση με άλλες χρονιές, σε σχέση με αυτό που περιμέναμε ίσως. Αλλά νομίζουμε ότι το επόμενο διάστημα θα καλύψει τα κενά που έχει ο Μάιος και θα δώσει μια δυναμική. Μάλιστα. Η οποία θα ξεπεράσει και το 19. Κύριε Κουρκουνάκη, τι είπε τώρα ο αντιδήμαρχος σε σχέση με αυτό που περιμέναμε? Αυτό ακριβώς. Σωστά το είπε ο αντιδήμαρχος. Τι περιμέναμε? Περιμέναμε ένα καλύτερο Μάιο. Περιμέναμε ότι θα ανοίξουμε φέτος από το Μάιο γεμάτη, ότι θα πηγαίνουν πολύ καλά. Οπότε αυτό λίγο μας ξένησε. Και μιας και βάλαμε στη συζήτηση τώρα εκπρόσωπο και από τα Χανιά, διαχρονικά την αγορά των Χανίων στηρίζουν σκανδιναβικές περιοχές. Ναι. Η δυναμική φέτος από την εικόνα που έχετε? Κοιτάξτε, οι σκανδιναβικές αγορές γενικώς έχουν αρχίσει και ανακάμπτουν. Οπότε θεωρώ ότι τα Χανιά φέτος θα πάνε πάρα πολύ καλά με τις σκανδιναβικές αγορές, οι οποίες είχαν μια αρκετά αισθητή μείωση την περίοδο του COVID. Όπως θυμάστε ότι πριν δύο χρόνια, το 2021 που ανοίξαμε, το Ηράκλειο είχε πιάσει ένα 60% του 19, ενώ τα Χανιά του 40. Και αυτό ήταν από την απουσία των Σκανδιναβών. Τώρα από πέρυσι έχουν ξεκινήσει οι Σκανδιναβοί και ανεβαίνουν. Θεωρώ ότι φέτος θα πάνε πάρα πολύ καλά, όπως πάνε πολύ καλά και οι Πολωνοί που έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ στη περιοχή των Χανίων. Ναι. Και σιγά σιγά και όλες οι παραδοσιακές αγορές, αν και για τα Χανιά είναι η σκανδιναβική αγορά, είναι η νούμερο ένα. Αντιδήμαρχε, ένας Σκανδιναβός έρχεται στα Χανιά για ποιους λόγους? Κοιτάξτε να δείτε, ο βασικός λόγος είναι το κλίμα, αλλά είναι και οι εμπειρίες που μπορεί να αποκτήσει κάποιος επισκέπτης εδώ στα Χανιά. Εμπειρίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την αυθεντικότητα της Κρήτης, με τη διαφορετικότητα που μπορεί να προσφερθούν από τον πολιτισμό μας, από την παράδοσή μας και την κουλτούρα μας,
Αλλά πραγματικά αυτό που το κάνει, που τους κάνει να νιώθουν όμορφα, ότι ζουν σε ένα, ότι έρχονται και επισκέπτονται ένα χώρο παραδεισένιο, ένα νησί το οποίο έχει μια αύρα, έχει μια ηρεμία, και αυτό είναι πραγματικά που τους ευχαριστεί. Γι' αυτό και ξανάρχονται. Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας πω ότι ένας βασικός λόγος που κάποιος μπορεί να επισκεφτεί το νησί είναι να δημιουργήσει εμπειρίες, έτσι δεν είναι? Σωστά. Ο Δήμος Χανίων ετοιμάζει, και αυτό είναι και ένα κάλεσμα προς όλη την Κρήτη, 12-13-14 Μαΐου θα κάνουμε ένα φεστιβάλ, το οποίο δεν θα απευθύνεται μόνο στους Χανιώτες, θα απευθύνεται σε όλη την Κρήτη, που ασχολούνται με τον εναλλακτικό, με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και εμπειρίας. Θα κάνουμε ένα φεστιβάλ με γιορτή που θα αναδεικνύουμε τις δραστηριότητες αυτές. Θα μπορεί λοιπόν ο κάθε ένας, είτε είναι συλλογικότητα, είτε επιχειρηματικότητα, πρόκειται από την επιχειρηματικότητα, με ένα email στο τμήμα τουρισμού του Δήμου Χανίων, να δηλώσει συμμετοχή σε αυτό το φεστιβάλ που θα περικλεί έκθεση, θα περικλεί actions που θα δίνει ο κάθε ένας εκθέτης, και παράλληλα θα γίνει και την πρώτη μέρα ένα φόρουμ. Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα. Θεματικός τουρισμός, και μου έρχεται στο μυαλό γαμήλιος τουρισμός που τόσο πολύ τον έχετε προσπαθήσει εκεί στην περιοχή των Χανίων. Και... Να σας πω ναι. Αύριο ότι το επόμενο τριήμερο θα είμαστε και εμείς στη Βαρσοβία. Θα δημιουργήσουμε εκεί πέρα ένα ξεχωριστό event έξω από την έκθεση με την ονομασία Τους Κρήτη. Θα είμαστε εμείς, θα είναι το Ρέθινο. Εκεί θα δημιουργήσουμε εμείς στα Χανιά 10 λόγους, τους οποίους στην Πολωνία θα προσπαθούμε να πείσουμε τους πρακτόρους και όσους ασχολούνται με το πρωτογενές τομέα τουρισμού σε επαγγελματικό επίπεδο να επισκεφθούν τα Χανιά, ότι τα Χανιά είναι ένας ασφαλής, ένας παραδεισένιος, ένας τρομερός προορισμός, αλλά και όλη η Κρήτη. 1-2 Απριλίου θα είμαστε στην Αγγλία για το γαμήλιο τουρισμό, και επέρχονται και όλες οι άλλες δράσεις που τις ανακοινώνουν πολλές φορές και από τη δικιά σας εκπομπή, και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να είστε καλά, υποχρέωσή μας, Αντιδήμαρχε. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Θα ήθελα ένα σχόλιο αναφορικά με την καμπάνια κεντρικά του Υπουργείου Τουρισμού φέτος. Δεν ξέρω, ήμασταν πιο δυναμικοί πέρυσι? Κοιτάξτε, ναι, από πέρυσι ξεκινήσαμε να είμαστε δυναμικοί. Τα περίπτερά μας βελτιώθηκαν. Ναι. Και φέτος θεωρώ ότι τα περίπτερά μας είχαν μια πάρα πολύ καλή παρουσία. Είχε και η Κρήτη περίπτερο, με δυνατή παρουσία, με δικό της περίπτερο, ναι, ανεξάρτητο από το περίπτερο του ΕΟΤ. Και θεωρώ ότι η καμπάνια μας ήταν ικανοποιητική. Ήταν πολύ καλύτερη από προηγούμενα χρόνια. Να δούμε πάλι, Θεοδώρα, πίσω το δημοσίευμα των Αμερικανών με τις περιοχές. Μεταξύ αυτών είναι η Κρήτη, τέταρτη θέση, αλλά είναι και η Ήος. Και επειδή μιλάμε διαχρονικά, για αυτό το brand name που κυριαρχεί δίπλα στην Κρήτη, brand name Κρήτη, πρέπει να σταθούμε λίγο και στο brand name γενικότερα του ελληνικού, της Ελλάδας. Βλέπουμε λοιπόν χαρακτηριστικά το δημοσίευμα που αφορά και την Ήο, και θέλω να πάμε στην Ήο. Θέλω να πάμε στην Ήο και στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και αρμόδιο για θέματα τουριστικής προβολής στο Δήμο Ιητών, τον κύριο Πλούτονα Κοριτσιάδη. Την καλησπέρα μας. Τι κάνετε, καλησπέρα από Κρήτη, πώς είστε? Μια χαρά, εσείς τι κάνετε, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε καλά, επιχειρούμε να ανοίξουμε λίγο μια βεντάλια που έχει να κάνει με το τουριστικό προϊόν και την αξιοποίησή του, και είδαμε μια πρωτιά της Ήου σε ένα από τα κορυφαία περιοδικά της Αμερικής, τον ΗΠΑ, που έχει και σχετικό ιστότοπο. Πώς προήλθε αυτό το δημοσίευμα, πόσο το έχετε προσπαθήσει? Καταρχάς, εκπλαγήκαμε θετικά μόλις είδαμε το δημοσίευμα. Όλο αυτό είναι από τις προσπάθειες που κάνουμε τα τελευταία 3 χρόνια στην προώθηση του προϊόντος μας, να το πω έτσι, του τουριστικού προϊόντος του νησιού. Έχουμε στοχεύσει και βάζουμε στόχους πιο μακρινούς. Ό,τι κάνουμε δεν το κάνουμε για το καλοκαίρι που μας έρχεται, για τους επόμενους 2-3 μήνες. Ό,τι κάνουμε προσπαθούμε να βλέπουμε, θέλουμε να βλέπουμε τα αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια. Έτσι και αυτό, μετά από συναντήσεις που έχουν γίνει, ταξιδιωτικές δημοσιογραφικά ταξίδια στην Ήο εδώ, για να γνωρίσουν τον προορισμό από κοντά, κυρίως συνήθως εκτός full season
υπάρχουν αυτές οι επισκέψεις. Αποστέλνουμε συνέχεια ενημερωτικά με τις δράσεις μας, με τα βίντεο, τα καινούργια που έχουμε φτιάξει και όλα αυτά. Και μείναμε κι εμείς ευχάριστα έκπληκτοι με όλο αυτό. Χαρήκαμε πάρα πολύ που μπήκαμε σε αυτή τη λίστα και είμαστε και στην πρώτη θέση. Στο κομμάτι των προκρατήσεων, πώς πηγαίνετε, ποιες είναι οι προσδοκίες και ποιες αγορές διαχρονικά στηρίζουν την περιοχή σας? Διαχρονικά το νησί έχει μεγάλη ιστορία στο κομμάτι του τουρισμού. Δεχόμαστε επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Κυρίως Ευρώπη και Αμερική και Αυστραλία. Οι κρατήσεις, οι προκρατήσεις φαίνεται να είναι δυναμικές. Είμαστε, θεωρώ, στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και σε κάποιες περιπτώσεις και καλύτερα. Πέρυσι ο Σεπτέμβριος, για παράδειγμα, έκλεισε περίπου με 13,5% άνοδο σε σχέση με το 19. Φέτος πιστεύω θα είμαστε εκεί κοντά στο ίδιο νούμερο, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει και μία έντονη κινητικότητα, ενδιαφέρον θα το έλεγα, με κάποιες κρατήσεις και το Μάιο. Αυτό θεωρώ ότι ένα μεγάλο κομμάτι οφείλεται στο κομμάτι των γάμων που άκουσα και στη συζήτηση που είχατε βάλει. Σωστά, ο γαμήλιος τουρισμός. Ο γαμήλιος τουρισμός είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο ανθίζει τα τελευταία χρόνια στο νησί και είναι αυτό που μας δίνει όθηση, θα έλεγα, στην αρχή και στο τέλος της σεζόν. Πότε ολοκληρώθηκε πέρυσι η σεζόν στην Ίω? Οι τελευταίοι τουρίστες πότε έφυγαν, Οκτώβρη? Μέσα Οκτωβρίου. Μέσα Οκτωβρίου. Κάπου εκεί. Φέτος, επειδή γίνεται λόγος για επέκταση στη σεζόν, δεν πρέπει να γίνει η αρχή κάποια στιγμή? Έχετε προσπαθήσει σε αυτή την κατεύθυνση? Προσπαθούμε, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο πρέπει να βάλουμε όλη πλάτη για να μείνει ανοιχτός ένας τουριστικός προορισμός παραπάνω. Ο στόχος μας είναι κάθε χρόνο έστω 4 μέρες είναι αρκετές. Κάθε Μάλιστα. χρόνο, αν μπορούμε και δίνουμε, επιμηκύνουμε την τουριστική μας σεζόν έστω για 4-5 μέρες, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό. Και γνωρίζω είναι και τη δυναμική του νησιού σας στο κομμάτι του εσωτερικού τουρισμού και πολλοί κριτικοί έρχονται στην Ίω. Ναι, όταν έχουμε ανταποκρίσεις γενικότερα από Ηράκλειο, συνήθως είναι καράβι που έρχεται στην Ίω, ναι. Είναι συνεχές. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, κύριε Κοριτσιάδη, καλή σεζόν. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα επόμενους πολύ μήνες. Για δική μας χαρά. Να είστε καλά. Τι μας είπε και ο αρμόδιος για θέματα τουριστικής προβολής στην Ίω? 4-5 μέρες κάθε χρόνο μπορούμε? Κάπως έτσι το κάνουμε και εμείς εδώ. Δεν είναι και θέμα αεροπορικών εταιριών, δεν είναι και θέμα. Ναι, αυτό προσπαθούμε. Να επεκτείνουμε τη σεζόν κάθε χρόνο μία εβδομάδα εδώ στην Κρήτη. Παλιότερα σταματούσαμε 15 Οκτωβρίου. Έχει τη διάθεση ένας επιχειρηματίας, ένας ξενοδόχος Κρήτης να τραβήξει λίγο παραπάνω η σεζόν? Ο ξενοδόχος την έχει. Θέμα είναι η υπόλοιπη αγορά την έχει. Ο ξενοδόχος και ο tour operator και ο πράκτορας την έχει. Για να μπορεί να στηρίξει, λέτε, και η επιχειρηματικότητα, ναι, αυτό το project. Ο πελάτης θέλει να βγει έξω. Ναι. Την έχουν οι υπόλοιποι να κρατήσουν τα μαγαζιά τους ανοιχτά. Και η εστίαση σε τουριστικές περιοχές. Όλα τα καταστήματα, η εστίαση. Γιατί και η δυναμική δεν θα είναι μεγάλη στην αρχή. Οπότε καταλαβαίνετε. Το κράτος τι κάνει? Γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ το κράτος αυτούς τους 2-3 μήνες? Παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε μια επέκταση σεζόν από τον Οκτώβρη μέχρι και το Δεκέμβρη. Κοιτάξτε, αυτή είναι και η πρόταση που έχουμε κάνει σαν σύνδεσμο του τουριστικού πρακτόρου. Και έχει την παραπάντηση. Ακόμη το εξετάζουν πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Ήταν μια πρόταση και του Προέδρου μας, του κ. Βλατάκη, ότι να ενισχύσουν τις εταιρείες ώστε να μειώνοντας τις εισφορές. Δεν ζητήσαμε χρήματα. Απλά κάποιες απαλλαγές από τις ασφαλιστικές εισφορές, από διάφορους τρόπους, που αυτό δεν είναι κάτι που θα το βρούμε το κράτος. Είναι διαχρονικά αιτήματα και εγώ σου καλύπτω ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τον τουρισμό, δεν έχετε πάρει απάντηση. Ναι, δεν είναι ένα αίτημα το οποίο είναι των 2 τελευταίων ετών. Είναι ένα αίτημα το οποίο είναι 5-6 χρόνια πίσω, 10 ναι, χρόνια πίσω. Απλά τώρα έγινε και με μία πρόταση με μορφή απαλλαγών. Όχι, δεν ζητήσαμε χρήματα. Κανείς μας δεν ζήτησε χρήματα. Αυτό που ζητήσαμε είναι στήριξη. Το θέμα είναι και οι επιχειρήσεις πρέπει να στηριχθούν στην αγορά ώστε να μείνουν ανοιχτές. Γιατί η κίνηση δεν θα είναι μεγάλη στην αρχή. Δηλαδή, μέχρι να ευωδώσει αυτό το σενάριο, αυτό το ο προγραμματισμός που θέλουμε να κάνουμε,
θεωρώ ότι θα περάσει χρόνος. Οπότε κάποια χρόνια πρέπει να στηριχτούν οι επιχειρήσεις. Τι είναι αυτό που χαλάει περισσότερο τους τουρίστες που βρίσκονται στην Κρήτη και σας λένε, καθώς γνωρίζω ότι έχετε και προσωπική σχέση με πολλούς από αυτούς. Μιλάμε για διαφήμιση. Βγαίνουν έξω, διαφημίζουν τις ομορφιές, τις παραλίες, την εξυπηρέτηση, την κριτική φιλοξενία. Τι τους χαλάει? Υποδομές. 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 Υποδομές, το αεροδρόμιο μας, εντάξει, καλώς ή κακώς τώρα έχει μπει στο δρόμο του το καινούριο αεροδρόμιο, ναι. Αλλά δυστυχώς υποδομές. Οι δρόμοι μας, καθαριότητα, όλα αυτά είναι αυτό που τους χαλάει. Ξανάρχονται όμως. Ξανάρχονται γιατί έχουμε και κάτι άλλο. Ναι, αν είχαμε σωστά και υποδομές σωστές. Λοιπόν, καλή σεζόν να ευχηθώ. Αμήν. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα. Κύριε Κουργουνάκη, σας ευχαριστώ θερμά.